Με νέα βίντεο ντοκουμέντα από το μακελιό στη Σεβαστούπολη κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας σε καφετέρια Σεβαστούπολη ακούγονται οι βόμβες διασποράς να πέφτουν βροχή στο έδαφος, με τον κόσμο να προσπαθεί να βρει καταφύγιο για να καλυφθεί. Αντίστοιχα πλάνα που σοκάρουν είδαν το φως της δημοσιότητας από κάμερα ασφαλείας στην παραλία της Σεβαστούπολης, εκεί όπου οι βόμβες διασποράς πέφτουν μέσα και έξω από τη θάλασσα, ενώ ο κόσμος τρέχει πανικόβλητος. Ενδεικτικό της κλιμάκωσης είναι ότι ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Σεργέη Ριάπκοφ προειδοποίησε ξανά ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι τραγικές και μοιραίες αν η Δύση συνεχίζει να υποτιμά τις δυνατότητες της Ρωσίας. Η Δύση υποτιμά την ετοιμότητα της Ρωσίας να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει τραγικό και μοιραίο. Διαθέτουμε τους πόρους να στείλουμε μηνύματα στη Δύση στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής. Παράλληλα, μετά από έναν χρόνο, ο νέος Ρώσος Υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και ο Αμερικανός ομολογός του Λόιντ Όστιν σήκωσαν το κόκκινο τηλέφωνο και μίλησαν για την κατάσταση στην Ουκρανία. Ο Αντρέι Μπελούσοφ επισήμανε τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της κατάστασης λόγω των συνεχιζόμενων παραδόσεων αμερικανικών όπλων στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. The last time Secretary Austin spoke to his Russian counterpart, then Russian Minister of Defense Sergei Shoigu, was on March 15th, 2023. I'm not going to have anything to provide beyond what I read out at the top, other than again, the Secretary believes that keeping lines of communication open are important. Στο πεδίο της μάχης, οι ρωσικές δυνάμεις καταγγέλουν ότι οι Ουκρανοί βομβάρδισαν και κατέσυψαν σημείο ελέγχου της ραδιενέργειας στη Ζαπορίζια, ωστόσο τα επίπεδα παραμένουν μέχρι στιγμής σε ομαλά επίπεδα. Αντίθετα, Ουκρανικές αρχές καταγγέλουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά την Οδυσσό. Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι χαιρετίζει τον διορισμό του Μαρκ Ρούτε ως νέο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρό ηγέτη, με το Κρεμλίνο να τηρεί επιφυλάξεις, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η εχθρική στάση της συμμαχίας.